Το βασικό μέλημα ήταν πώς θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες ασύλου, ώστε στα νησιά κατά κύριο λόγο, ώστε οι άνθρωποι να υπάρχει μια απόφαση είτε να έρθουν στην εντοχώρα, είτε να επιστραφούν, είτε να πάνε στις χώρες κτλ. Φλεβάρης του 20, το βασικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να μεταφερθούν 50% όσων είναι στα νησιά, στην εντοχώρα, δηλαδή να βγουν, για να μην λένε να ακούω, γιατί ακούγονται διάφορες κουταμάρες, να βγουν από τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να εξεταστούν εδώ τα αιτήματά τους, και όσοι είναι να πάρουν άσυλο, να πάρουν άσυλο, και όσοι δεν είναι να μην πάρουν άσυλο, να επιστρεφούν στις χώρες καταγωγής τους. Μόνο αυτή η διαφορά. Τι να κάνω, κάθομαι να λέω νούμερα 15.000 τον Ιούλιο στα νησιά, 50.000 τώρα. Αφού ήρθαν, τι θα τους κάνουν, πρέπει να φύγει κόσμο. Αυτό είναι το ένα. Νησιά, κύριε. Δεύτερο. Καλά, είναι εντελώς λάθος τα επιχειρήματα του κ. Κάτσε. Τα επαναλαμβάνετε κονσέρβα τα ίδια μήνες τώρα. Μήνες τώρα, γιατί δεν τα κάνετε και γιατί δεν κάνετε τίποτα. Όχι απλά είστε ανίδεοι, είσαστε και επικίνδυνοι. Και αυτό φαίνεται και από αυτούς που σκοτώθηκαν ή πνίγηκαν στο χρονικό διάστημα των 6 μηνών. Καταφέρατε. Κυβέρνηστε γι' αυτό. Καταφέρατε πνίγηκαν. Από 15.000, λέγοντας ότι προστατεύουμε καλύτερα τα σύνορά μας, να τους κάνετε 50.000 και δεν τρέπεστε να το λέτε κιόλας. Κύριε Παπαδημητρίου. Τι να κάνουμε τώρα. Να σας λέω, επειδή ρωτήσατε. Ναι, ναι. Αν δεν φύγουν από εκεί, δεν λύνεται το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό προσφυγικό λύνεται άμα έρθουν οι αιτίες. Mm-hmm. Αν υπάρχει βοήθεια από την Ευρώπη, αν υπάρχει σωστός καταμερισμός κλπ. Κλπ. Δεν μπορώ να τα πω γενικώς. Εγώ έχω υπομονή πάντως, αν χρειαστεί να το παίξω FIFA, έτσι. Να το παίξω FIFA και UEFA. Κάτε λίγο. Κάτε λίγο. Δεν μίλησα ακόμα ο Βάρος. Μιλάω μόνο εγώ. Να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Καμία πάσα να δημιουργήσω και εσάς. Κύριε Παπαδημητρίου, σου έδωσα πάσα. Σου είπα ότι δεν ακούνε οι αιτίες. Κύριε Βίτσα, θα μιλήσει και ο Παπαδημητρίου. Για να μην πάρει στην κυρία του. Με σειρά, πάμε. Ακουγόμαστε, ρε παιδιά. Έλα, πάμε. Αυτό που με εκπλήσει είναι ότι ένας συνήθως ήρεμος και ψύχρεμος άνθρωπος σαν τον κύριο Βίτσα υποχρεώνεται και αυτός να μπει στο ρυθμό της κομματικής προπαγάνδας. Δεν μπορώ να φανταστώ τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και με απασχολεί σε τελευταία ανάλυση. Αλλά το να λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνονται πράγματα. Και ίσως και εξ αυτού του λόγου να έχουμε και κάποιες αντιδράσεις. Επειδή ακριβώς στο παρελθόν τους κρύβανε στην Ελλάδα, τους στέλναν από εδώ, τους στέλναν από εκεί. Κάποιους ευτυχώς τους αναλάβαναν σοβαρές ΜΚΟ, τους αναλάβαναν σοβαροί άνθρωποι που εννοούν το ανθρωπιστικό τους έργο και τους προστάτευαν. Αλλά να λέμε ότι τότε τους παίρναμε και άρα δεν υπήρχαν εκεί. Υπήρχε γιατί κύκλωμα είχαμε... τότε, Μπάμπη, που λειτουργούσε. Πώς είπατε? Κύριος Κουμουτσάκος κατήγγειλε χθες ένα κύκλωμα. Δεν ξέρω, θα σας πω γι' αυτό. Με γιατρούς, δικηγόρους, ΜΚΟ, ένα σύστημα τέλος πάντων που κλειμένονταν τους μετανάστες. Η λέξη κύκλωμα είναι βαριά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στους ανθρώπους που ασχολούνται με τους μετανάστες και με τους πρόσφυγες, υπάρχει μια αυξημένη συναισθηματική ροπή προς την προστασία. Μάλιστα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα που είχε άμεσα. Μόνο είναι αυτή. Ναι, τι λέω, συναισθηματική, γιατί δεν μπορώ να ξέρω. Λένε, είναι υπεύθυνοι αυτοί που το λένε και το επαναλαμβάνετε εσείς. Αυτή είναι η δουλειά των δημοσιογράφων. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω εγώ. Ακριβώς, το είπε ο Κουμουτσάκος. Εγώ νομίζω ότι όταν 9 στους 10, μια στιγμή, όταν 9 στους 10 τους βγάζεις ότι είναι ευάλωτα άτομα, αυτομάτως, δεν έχει σημασία. Με εξώτο εξεταστεί. Όχι, είσαι υποχρεωμένο να τους φέρεις στα μετόπιστα, να το πω έτσι. Αν πούμε ότι η πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή είναι τα νησιά, να τους φέρεις στην Αθήνα, να τους πας κάπου αλλού, να τους φιλοξενήσεις, να τους υποστηρίξεις οικονομικά. Ναι. Αυτό γινόταν διότι αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν φάμπρικα, γιατί το λες αυτό. Ήταν φάμπρικα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αποκαλύπτεται τώρα. Με το που πέρασε ο νόμος και άρχισε η εφαρμογή του νόμου, προφανώς με τον τρόπο που τα κάνουμε όλα στην Ελλάδα, αυτό θα το παραδεχθώ. Αλλά με το που άρχισαν να φαίνονται και τα προβλήματα αυτά. Τι ήταν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ? Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν χτύπα το να πάει παραπέρα, κρύψτε το κάτω από το στρώμα, κάτω από το χαλί, να μην φαίνεται το ζήτημα. Μάλιστα. Είπατε, κύριε Βίτσα, ότι δεν. Ότι να μιλήσει η κυρία Κανέλη, θα μην φυσικά, δεν θα απαντήσω, ούτε θα παρέμβω να μιλήσει η κυρία Κανέλη και μετά εσείς. Ναι, λοιπόν, είπατε, κύριε Βίτσα, ότι δεν επιτρέπει η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας να μεταφερθούν οι άνθρωποι από τη Λέσβο ή τα νησιά αυτά όπου καταφθάνουν να μεταφερθούν πίσω. Μα το λέτε όλοι συστηματικά. Ενώ δεν υπάρχει ούτε ένα χαρτί που να το επιβεβαιώνει. Μπορούσατε να κάνετε μια άλλη διαχείριση, δεν κάνετε τίποτα. Δεν οργανώσατε καμία όταν υποδομή. Λέτε πίσω, συγγνώμη, και στην τώρα Τουρκία, είπατε, δεν απαντήσετε. Ναι, στην Τουρκία. Όχι, στην Τουρκία. Η Συμφωνία το λέει. Ναι, όχι, δεν το λέει η Συμφωνία. Κάνετε λάθος. Λοιπόν. Το πλασάρατε αυτό. Εμείς το φάγαμε. Όταν κοίταξαν άνθρωποι που ξέρουν τη δουλειά τη Συμφωνία, δεν το βρήκανε πουθενά. Φτιάξατε μια πολιτική που έκρυβε το πρόβλημα. Και τώρα δεν είναι μόνο ότι το πρόβλημα είναι και μεγαλύτερο.
Εδώ κοίταγα τα στοιχεία για το πόσοι έρχονται από το Αφγανιστάν. Έχουν διπλασιαστεί μέσα στους λίγους τελευταίους μήνες. Υποκινούνται οι εντάσεις από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στη Λέσβο τις δύο τελευταίες μέρες. Εγώ πιστεύω, δεν θα κατηγορήσω συλλήφθη τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, πιστεύω ότι κάνουν ένα πολύ σημαντικό έργο. Ούτε τους ανθρώπους που νοιάζονται πραγματικά για τον συνάνθρωπό μας, που είναι είτε από το Πακιστάν είτε από την ακτή του Λεβαντοβσκού. Αλλά ποιοι κάνουν αλλά αυτό ακριβώς που λέτε. Δεν το ψήφισαν οι άλλοι. Αυτό ακριβώς δεν καταλαβαίνω. Θέλω να ρωτήσω γιατί δεν το ψήφισαν. Χθες το βράδυ στη Βουλή, γιατί δεν ψήφισαν να είναι καταγεγραμμένοι αυτοί. Γιατί κανείς δεν τρέπεται να εμφανιστεί όταν κάνει τη δουλειά του με τον τρόπο που ορίζω εγώ. Γιατί δεν το ψήφισαν. Κάνουν φτηνή προπαγάνδα εναντίον της χώρας επειδή έχουν έντονα εσωκομματικά προβλήματα και δεν ξέρουν τι να τον κάνουν το ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Κανέλη. Λοιπόν, επειδή η ΟΤΑΚΑ δεν βοηθάει, δεν κάνει απομόνη σπάσα, γιατί σιγά-σιγά να ασχοληθώ εγώ τώρα με τι προβλήματα εσωτερικά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ή τι προβλήματα έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Yeah. Ούτε να κάνω τέτοια πάσα. Απλώς δεν θα πάθω αμνησία. Το θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων το ξεκίνησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με υπογραφή του Αντώνη του Σκυλάκου και δικιά μου το 2001. Με τι τρόπο, τι εννοείται. Με το 2001. Ναι. Η πρώτη κουβέντα μέσα στο κοινοβούλιο. Για το ρόλο τους εννοείται. Η πρώτη κουβέντα μέσα στο κοινοβούλιο. Ποιες είναι οι ΜΚΟ, ποιος είναι ο ρόλος τους, τι κάνουν, από πού χρηματοδοτούνται. Αδιαφάνεια πριν από τη δημιουργία της ΙΔΑΣ, μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πριν 20 χρόνια δηλαδή. Σε άλλα 14. Μες. 20 χρόνια. Επομένως, μη μας τη βγει κάποιος τώρα ως υπέρμαχος, υπέρ εναντίον ή εκαθαριστής των μη κυβερνητικών οργανώσεων, γιατί 20 χρόνια έχουν κάνει όλοι πλην κουκουέ την πάπια. Και έχουν βρίσει και το κουκουέ όταν ασχολιόταν με το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Mm-hmm. Την εποχή του Ρόντου, δε, αν θυμάται κανένα. Ήταν δηλαδή μεταυδελιγμίας όποιος τόλμα για να πιάσει στο στόμα του τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι υποκατάστατο της βρώμικης πολιτικής των κρατών ως φιλοσοφία. Mm-hmm. Φτιαχτήκαν γι' αυτό. Που πατάνε στη φυσική τάση των ανθρώπων να είναι αλληλέγγυοι. Mm-hmm. Άρα υπήρχε πολύ. Είναι άλλοθοι ως άλλοθοι λειτουργούν. Και πολλοί κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά άρχισε να χάνει τη δουλειά του και δεν είχε τη δυνατότητα ούτε να ασκήσει την επιστήμη του ούτε τίποτα. Mm-hmm. Άρα βρίσκανε μια χαρά ωραία τα πράγματα. Για να θυμίσω την κατάρτιση μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σας θυμίζω τη συζήτηση που έχει γίνει στη Βουλή για μη κυβερνητικές οργανώσεις που θα βγάζανε τις νάρκες από τη Ιουγκοσλαβία. Mm-hmm. Νάρκες! Με εκατομμύρια τώρα πληρωμένα. Τα τώρα είναι επίσημο λοιπόν. Τώρα μπήκε να βάζει μια τάξη κυβέρνηση. Όχι. Γιατί δεν το ψηφίσατε. Όχι. Υπάρχει κάτι... μια τάξη. Μα υπάρχει κάτι να επίσημο. Μητρό, σου λέει. Μα υπάρχει κάτι επίσημο. Με συγχωρείς, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Τις μη κυβερνητικές οργανώσεις τις χρηματοδοτεί πλέον απευθείας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως. Για να τις κάνουν τη βρώμικη δουλειά που δεν θέλει να κάνει η ίδια. Δεύτερον, δεν είναι πολύ μακριά η δομένη. Για να πω ότι είναι παρθενογενετικό το μείζον πρόβλημα. Το ίδιο την ιδεωμένη τη θυμάστε. Βεβαίως. Εγώ θυμάμαι όμως και έναν υπουργό που έλεγε στα τέσσερα και μετά έπαψε να το λέει το στα τέσσερα που απειλούσε ότι θα στείλει κάτι καραβιές. Και εξαιτίας αυτών των καραβιών και αυτών των απειλών που θα έστελνε εκεί ως τρομοκρατικές, mm-hmm. τι συνέβη. Ήρθε η συμφωνία η περιβόητη. Ποιος την υπέγραψε τη συμφωνία. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Τώρα που η συμφωνία αποδεικνύεται ατελέσφορη και κολώνει, η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι, πουθενά. Ποιος την περιμένει, δηλαδή το κουκουέ. Είναι το τελευταίο που δεν την περιμένει. Κουβέντα, όχι. Κυρία Κανέλη. Αν ήταν αλλάξει, θα άλλαζε το Δουβλίνο. Mm-hmm. Το Δουβλίνο είναι αυτό που δεν σου επιτρέπει να δώσεις έγγραφα παρά μόνο για τη χώρα πρώτου προορισμού. Το οποίο η Ελλάδα έβαλε θέμα. Λοιπόν, προσέξτε. Έβαλε θέμα, αλλά τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Ποιος επέλεξε τα 5 σποτ. Ποιος διαπραγματεύτηκε και παζάρεψε πάρτε πρόσφυγες και θα κατεβάσω το φουπουά στα νησιά. Mm-hmm. Ποιος το ανέχτηκε. Ποιοι τα ψηφίσαν όλα αυτά. Ποιος επέλεξε στον ευαίσθητο χώρο τα νησιά εκτός από γεωγραφικός πρώτος χώρος υποδοχής είναι να γίνουν και hot spots. Τώρα είναι μη διαχειρίσιμη κατάσταση, κυρία Κανέλη. Είναι μη διαχειρίσιμη κατάσταση εδώ και χρόνια. Εσείς φοβάστε και εθνικά, εδώ δηλαδή, γιατί το λέτε έτσι. Ακούστε με, εδώ και χρόνια. Πρώτα απ' όλα, οι κοινωνίες οι τοπικές υποφέρουν. Οι φασίστες ξανασηκώσανε κεφάλι και βρήκανε δρόμο και χώρο και τόπο πεδίο δόξης λαμπρό. Ένα σεισμός που δεν ελέγχεται και που διαχειρίζεται κονδύλια ευρωπαϊκά με το πρόσχημα μη κυβερνητική οργάνωση ή κυκλοφορεί ανέλεγκτος. Μάλιστα. Ξέρω μεροκάματα των δυο μισθούς 2.800 και 3 και 3.500 χιλιάρικα για δουλειές στις ΜΚΟ
που δεν τις ελέγχει κανένας. Δεν τις φορολογεί κανένας. Βέβαια, μπορώ να σας πω. Χρειάζεται να. Λοιπόν, έχετε ελάχιστα προσόντα. Λοιπόν, δεν είναι θέμα κυκλώματος. Είναι θέμα νοσηρής και ουσιαστικής πολιτικής. Οι θέσεις είναι απλές. Οι θέσεις είναι απλές. Για να λυθεί αυτό λύνεται μόνο με έναν τρόπο. Όλα αυτά τι λένε. Λένε να βάλτε πλάτη. Όταν η κυβέρνηση έρχεται μια κυβέρνηση, προσπαθεί να τα βάλει σε μια τάξη. Ακούστε με. Και να τα βάλει σε έναν έλεγχο. Όχι, όχι, όχι. Ναι, αλλά δεν μπορείτε. Μπορώ να σου πω τι μπορώ να πω εγώ. Μπορώ να σου πω τι μπορώ να πω εγώ. Είναι η πρότασή σου, άρα στην απαντώ. Τι μπορεί να γίνει, λοιπόν. Τι λέτε, μια κουβέντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουμε πλάτη σε μια πολιτική που το θέλει. Τι κάνουμε, λέμε. Τι κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, αδειάζουμε τα νησιά. Πώ τα αδειάζουμε, ραβδί. Τα αδειάζουμε. Βάζουν ραβδί και παίρνουμε του ανθρώπου. Παίρνουμε του ανθρώπου. Είναι ωραίο. Θα σα απαντήσω. Πού να του πάμε αμέσω, αύριο το πρωί. Γιατί βιάζεστε. Σε οριοθετημένε περιοχέ, όχι οπωσδήποτε οριοθετημένε με την έννοια που φαντάζεστε εσεί, κάντε μια φυλακή. Πού τους πάμε, δηλαδή. Στην κεντρική, στην ενδοχώρα. Πού? Στην ενδοχώρα. Στην κορυφή τη Ελλάδα. Σε σπετάμε που να είναι. Όχι, πώς? Θα λέμε. Μα τι είναι αυτά που. Πού του πάμε, λοιπόν. Ποιο το λέει. Ακούστε με. Και μόνο οι ερωτήσει σα δείχνουν ότι έννοια πρόσφυγα στο μυαλό σα ισοδυναμεί με σκουπίδι. Όχι, δεν είναι ισοδυναμεί με σκουπίδι. Φέρνω, κάνετε λάθο. Διάχνω. Μα λέτε του παίρνουμε με ένα μαγικό τρόπο. Και του πάμε στην ενδοχώρα. Δεν θέλει οργάνωση αυτό. Η κυβέρνηση το έχει κάνει αυτό που λέτε. Η κυβέρνηση. Εγώ θα περιμένω από την κυβέρνηση αυτή ή την προηγούμενη να οργανώσει κάτι το οποίο δεν ελέγχει. Μου κάνετε πλάκα. Διότι δεν το ελέγχει ούτε από πλευράς ροής προσφύγων, δεν το ελέγχει ούτε από πλευράς συμφωνίας, χωρίς και θα μπορεί να κάνει αυτό που θέλει η κυβέρνηση και θα οργανώσει χωρίς να αποσύρει την υπογραφή της από τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Κυρία Κανέλη, αυτή είναι η πρότασή μας. Τραβήξτε την υπογραφή πίσω. Τραβήξτε την από το. Τραβήξτε την πίσω από το Δουβλίνο και μετά σας, κάντε εσείς τη δουλειά σας, εφοδιάστε τους ανθρώπους με έγγραφα για να πάνε στον προορισμό. Ωραία, τους, για να δημιουργήσετε ανθρώπινες συνθήκες. Γιατί δεν το υποστηρίζετε. Ποιο θα συμβεί, καλέ, αυτό, με τι θα συμβεί αυτό. Θα μετακινηθούν με στα κλειστά κέντρα. Θα ψάχνετε να βρείτε πλοίο. Θα ψάχνετε να βρείτε πλοίο υπερπριμοδοτημένο στον εφοπλιστή για να του μεταφέρει. Σοβαρολογείτε. Δεν έχετε διαφορετική πολιτική σε αυτό. Όλα είναι μια προπαγάνδα πλέον. Το βασικό είναι ότι έχουμε μετατρέψει. Τι λέμε τώρα. Το έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2,5%. Ενώ αυτοί που έχουν τι να πούνε. Ναι, φυσικά, γιατί εμείς δημιουργήσανε όλη την κατάσταση στα νησιά. Δημιουργήσαν όλη την κατάσταση. Εμείς το δείξαμε και μου λένε. Όχι, λέτε λέει να κάνουμε καλά. Δεν έχω τι να πω. Κύριε Παπαδημητρίου, υπήρξε υπουργό μεταναστευτική πολιτική. Μετά το Μουζάλα. Μετά το Γιάννη το Μουζάλα. Όλη η διαχείριση, Δεν άκουσα τον κύριο Μουζάλα πράγμα, να αναφερθεί στην πολιτική σας καθόλου. Το μοναδικό πράγμα, το μοναδικό πράγμα, το οποίο μπορεί κανείς να βγάλει συμπέρασμα, είναι ότι τουλάχιστον ήταν ικανοποιητική η διαχείριση. Αυτή τη στιγμή ο κύριος τα έχετε κάνει μπάχαλο. Εμέσως την νόμος εξαιρετικά σαφώς. Είναι διαχείριση, άμα ο Πολάκης δεν έχει πάει επί των ημερών σας. Αλλά έχει πάει ο Πάπας και έχει πάει και η Αντζελίνα Τζολί και πάει τώρα. Τα βρίσκουν όλα ικανοποιητικά. Η παρέμβαση Μουζάλα ήταν μια κριτική όταν πήγαινε ο Πάπας στην καθαρή σκηνή και η Αντζελίνα Τζολί. Να μιλήσει ο κύριος Λίτσας. Ο κύριος Λίτσας πρέπει να απαντήσει. Να απαντήσει γιατί δεν ψήφισε χθες το Μητρό. Και 13 υποτροφίες. Γιατί δεν τα ξέρετε. Και μάλιστα πήγατε στο παρόν. Πήγατε στο παρόν που είναι μεσοβέσικο. Ήταν ικανοποιητικό. Απλά πράγματα. Μητρό μη κυβερνητικών οργανώσεων υπάρχει. Πού υπάρχει. Και υπάρχει στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αλλά δεν το βρήκε ο υπάρχει. Και υπάρχει. Καλά, εσείς καταργήσατε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Και άλλα δεν θα δεν έχετε. Γιατί δεν το και υπάρχει και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στο Μηταράκι, σήμερα. Και είπαμε, θέλετε να το ξαναφτιάξετε. Ορίστε, αλλά υπάρχει. Εσείς άρα, γιατί δεν είπατε μέλη λόγο να το ξαναφτιάξετε. Ήταν υποχρεωμένοι να καταγραφούν αυτό το πράγμα. Πριν ενεργήσουν. Δεύτερο, πέντε καλόπεδα κάθε φορά που τα κάνει χάλια η Νέα Δημοκρατία, μαζεύονται και ψάχνουν να βρουν πώς θα το σώσουν επικοινωνιακά. Τη μία είναι ο αέρας που έρχεται από την. Που σπρώχνει το Ούρους Ρέις. Το δεύτερο, η ΜΚΙΟ που του κόπηκε η χρηματοδότηση. Με τον αέρα τον έχετε επικαλεστεί και στο μάτι. Έλα, ηρεμήστε. Με τον αέρα το έχετε όλοι σας καλά. Πόσο θα βοηθήσετε την άλλη φορά. Φυσάει ο άνεμος, όχι. Πόσο θα την βοηθήσετε άλλο. Όσο την βοηθάτε εσείς με τη δεξιά σας πολιτική. Λέει, εσείς με την αριστερή σας φραζολογία. Ειλικρινά σου λέω. Πάντα υποστήριξη.
Ξέρετε, κυρία Κανέλη. Το Καμένο είχα συνεταίρο. Ξέρετε, κυρία Κανέλη. Εγώ είναι τώρα απλό το κάνω. Καμένο συνεταίρο. Τώρα λέω ότι θέλω. Τώρα έχει δίκιο. Εσύ τον είχε συνεταίρο το Καμένο. Αλίμονο. Εσεί είχατε τον Καμένο το πρώτο. Για μένα, προσωπικά. Τα τέσσερα και τα αρθεί. Για μένα πρόσωπο. Και Μέρκελ και Μαντάμ και τέτοιο. Απλό. Βάρκιζα τέλο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε εσά. Βάρκιζα τέλο. Πάμε σε εσά. Να απαντήσετε για κύριο Βίτσα. Πρέπει να ακούγεται ο άνθρωπο. Δεν έχω τον ακούγεται. Δεν έχω ακουστεί. Ποια ΜΚΟ έχει χρηματοδοτηθεί. Νομίζω ότι επειδή φωνάζετε μπορούμε να φωνάξουμε και εμείς. Έχει χρηματοδοτηθεί. Και τα ψάχνει όλα αυτά. Τα ψάχνει όλα αυτά που λέτε. Πείτε μία ΜΚΟ που κόψατε τη χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει. Για ποιο λόγο. Γιατί το ελληνικό κράτος δεν χρηματοδοτεί ΜΚΟ. Εσύ έχετε εικόνα. Τον ΜΚΟ και των χρηματοδοτήσεων και που πήγαν τα λεφτά. Τότε γιατί τα ψάχνει όλα, αφού έχετε εικόνα. Τα ψάχνουν διεθνείς οργανισμοί που πήγαν τα λεφτά. Εσύ έχετε εικόνα που πήγαν. Είσαστε υπουργό μεταναστευτική πολιτική. Πού πήγαν τα λεφτά, λοιπόν. Δεν πρέπει να τα ξέρουμε. Έχουμε δώσει στη Βουλή. Δεν σοβαρά μιλάμε. Έχουμε δώσει στη Βουλή 600 εκατομμύρια. Πάντα. Έχετε δώσει λογαριασμό. Βεβαίως. Η κυβέρνηση λέει δεν βρήκε τίποτα. Λοιπόν, πολλά δεν βρίσκει η κυβέρνηση, μου φαίνεται. Έχουμε δώσει τα πάντα. Έχουμε δώσει τον Όλαφ τα πάντα. Είναι μια ιστοριούλα που πάει να την βάλω είπε. Εδώ. Και όλα αυτή είπε. Μα η μούκια αυτή ιστορία. Τίποτα. Τριεβάζει τον νόμο Κατρούτα του Βρούτσι. Όλα τα έχουν δώσει. Τίποτα. 3.000 ευρώ μισθή λέει όλα, κυρία Κανέλη. Βάζει ένα ζήτημα σε σχέση με μία ΜΚΟ η οποία χρηματοδοτεί δηλαδή, όλες είναι καθαρές για εσάς. Είναι καθαρές όλες οι ΜΚΟ. Εσείς θα μας πείτε. Οι ΜΚΟ οι οποίες συνεργάζονται. 400 ΜΚΟ είχαμε. Την ΥΠΑΤΗ αρμοστία. Όλες ήταν εντάξει. Έκαναν καθαρά τη δουλειά τους. Όλες οι ΜΚΟ. Μα δεν λέτε. Λέτε κάτι άλλο από αυτό σας ρωτάμε. Όταν θα με αφήσει, θα μα ξεφεύγετε. Λέω. Και να μιλήσει και κάποιο άλλο εδώ, έτσι. Αυτές οι οποίες συνεργάζονται με την ΥΠΑΤΗ αρμοστία. Ναι. Αυτές που συνεργάζονται με το Διεθνή Οργανισμό. Είχατε τον έλεγχο, κύριε Βίτσα, τον ΜΚΟ. Αυτές. Ήσασταν υπουργό. Αυτές. Ναι. Ήταν καθαρές. ΜΚΟ, εγώ μπορώ να πω ότι προσέφεραν. Άλλες υπήρχαν που έκαναν βρώμικη δουλειά. Άλλες ΜΚΟ. Έκαναν βρώμικη δουλειά οι ΜΚΟ. Το 2015 βγαίναν και παίρνανε λεφτά με το κεφάλι. Όχι από το ελληνικό κράτος, από αλλού. Άρα λειτουργήσαν βρώμικα κάποιοι. Λοιπόν, ξέρετε ποιες είναι. Έχω στείλει μια αστυνομία. Ξέρετε ποιες υπολογίζετε με το κεφάλι. Ωραία. Το κόστος με το κεφάλι. Ποιες είναι, κύριε Βίτσα. Το φόρο με το κεφάλι. Προσπαθείτε να το παρουσιάσετε ως καινούριο. Το σάντουιτς το με τι θα το κεφάλι το πάτε. Όχι, το πάτε με το κεφάλι. Ξέρω εγώ τι ακούω. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, παρακαλώ. Έχετε πάει το ελληνικό μετά να θα πείτε σοβαρά πράγματα, θα μιλήσουμε σοβαρά. Συγγνώμη, κύριε Βίτσα. Συγγνώμη, μου στέλνει τώρα μήνυμα από τη Σάμο, γιατρός, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται στο νησί και λέει «Ξέρω συναδέλφους γιατρούς που παίρνουν 3.000 ευρώ και εργάζονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις». Ωραία. Βεβαιώνει την κυρία Κανέλη δηλαδή. Να μιλήσω λίγο. Απάντηση. Επιπίας Υπουργείας. Ο επικεφαλής των γιατρών χωρίς σύνορα. Έγινε πρωθυπουργός στο Κόσοβο. Τι μου λέτε τώρα. Ο έλεγχος στην Σάμο και συνελήφθησαν. Δύο γιατροί. Ένας νοσηλευτής. Δεν υπάρχει άλλο λοιπόν. Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέμε. Εγώ ζήτησα από την αστυνομία για να τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Για να μην λέτε, άρα λειτουργήσαν κυκλώματα. Ότι αυτό πρέπει να συλλάβετε, έχετε υποχρέωση να συλλάβετε. Ωραία. Τους διακινητές που λειτουργούν τις ομάδες στη ΣΑΜΟ. Και έχει ελέγξει κανένας διαδικτυακά τη ΜΚΟ. Επομένως το εκβεβαιώνεται, κύριε Βίτσα. Αυτό μας λέει. Μην ελέγχετε τη ΜΚΟ. Αλλά κλείνουμε τον κύριο Παπαδημητρίου. Έχω μιλήσει το λιγότερο. Να μιλήσει ο κύριος Παπαδημητρίου. Απαντήσατε, κύριε Βίτσα. Σας ρώτησα γιατί δεν ψηφίσατε. Το κόμμα σας έχει κάνει τα περισσότερα και δεν έχει κάνει τίποτα. Ποιο κόμμα, εδώ υπάρχει. Μα δεν σας κάνει εντύπωση ότι όλοι αυτοί οι πρόσφυγες διοχετεύονται με το κόμμα. Κυβέρνηση, τι κάνει η διοίκηση και με συγχωρείτε, ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή έχει μπει σε εφαρμογή και θα έλεγα επιτέλους ένα σχέδιο το οποίο πιέζει από παντού ώστε η κατάσταση αυτή να ελεγχθεί, να μην αφήσουμε τα νησιά να γίνουν αβύθιστες φυλακές, να βοηθήσει όλη η Ελλάδα. Έτσι, συμφωνούμε. Εγώ σας καλώ για τελευταία φορά να υποστηρίξετε αυτά που κάνει η Ελλάδα, αυτά που κάνει η κυβέρνηση, αυτά που κάνει οι ειδικές υπηρεσίες. Κάνετε ένα κλειστό κέντρο. Πριν από λίγο ερχόμενος, φιλοξενούσε ο κ. Πρωτοσάλτε έναν άνθρωπο από το Χίο, πολύ σοβαρό από το άκουσμα, δηλαδή από αυτά που το πώς μίλαγε. Και λέει, με συγχωρείτε, τις τελευταίες μέρες έχουν φτάσει άνθρωποι από την Αθήνα, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν δουλειά πλέον στα Εξάρχεια και έχουν μετακινηθεί σε εμάς. Και την ίδια στιγμή ο κύριος Βούτσης, ο πρόεδρος μέχρι προχθές της Βουλής που ήταν εκεί, λέει ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, πηγαίνει, και λέει ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα
στα νησιά, χωρίς να μας λέει ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν θέλω να αποσπάσω μία φρασούλα του, γιατί δεν θέλω να κάνω εγώ αυτό που κάνει η κυρία. Παράτυπες ΜΚΙΟ. Παράνομες ΜΚΙΟ. Αυτό το κράτος έχει αστυνομία. Έχει εισαγγελικές αρχές. Μέχρι να κάνετε το συνέδριο το Μάιο να διαλύετε τη χώρα, να το ξανασυζητήσουμε. Πάλι διαλύουμε και τη χώρα. Μα δεν μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας. Εσείς είσαστε κυβέρνηση, εμείς κυβερνάμε. Εμείς τουλάχιστον κάνουμε κάτι. Συγχωρείτε. Τίποτα δεν κάνετε. Να σεβαστούμε την κυρία Κανέλη. Η Αυγή δεν θα είχε την πρώτη σελίδα που έχει σήμερα αν δεν κάναμε κάτι, αν δεν έκανε κυβέρνηση. Δηλαδή. Διαβάστε την Αυγή, δεν προλάβατε σήμερα. Δεν προλάβατε. Δεν κάνει αυτή την κατάσταση στα νησιά. Ελάτε ρε παιδιά, πρέπει να μαστιόχρουν από πάνω. ΣΥΡΙΖΑ λένε και κλαίνε στα νησιά. Θα χάσουμε το μεροκάματο. Ποιο μεροκάμα, το ΜΚΙΟ, εσύ. Μα θα το χάσουμε και αυτό με σένα. Το ένα μέτωπο που άνοιξε στη Συρία και χρησιμοποιείται ως άλοθη η Συρία. Γι' αυτό και τώρα ο Ερντογάν κάνει αυτά που κάνει με τους Ρώσους, με τους Αμερικάνους, με όλους, δεν μας νοιάζει. Αλλά το επέτρεψε η Ευρώπη και το πρόθεσε η Ευρώπη και το ενίσχυσε. Μάλιστα. Ανοίγει δεύτερο μεταναστευτικό μέτωπο, στη Λιβύη. Mm-hmm. Και τώρα τους βλέπετε πάλι σε κινητοποίηση. Ποιος την έκανε τα ρημάδια τη Λιβύη, πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Μία παράκληση. 10.000 από Αφγανιστάν, 24.000. Ναι, μία παράκληση. Μία παράκληση. Στο Αφγανιστάν. Όχι. Το σύνολο των ετούτων άσυλων. 10 από Συρία, 24 από Αφγανιστάν. Το 19. 24 από την Αφγανιστάν. Για να δείτε πώς βγαίνουν τα λεφτά και θα δώσουν. Ότι μάθανε τον δρόμο του οποίου. Δεν με αφήνει να ολοκληρώσω, αλλά θα συμφωνήσετε. Φράση. Δεν μπορείτε να λέτε ότι ξεχωρίζετε τους πρόσφυγες σε ευπαθείς και μη ευπαθείς. Μάλιστα. Εξ ορισμού όλοι οι πρόσφυγες είναι ευπαθείς, αλλά πάσχει η αντίληψη. Όχι, πάσχει η αντίληψη του ποιος τους καθορίζει ως ευπαθείς για να μπορεί να τους γυρίσει. Πάμε σε διάλειμμα, παιδιά. Κλείνουμε την κυρία Κανέλη. Δεν λέμε εμείς. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Διαγωνισμός από την εκπομπή σήμερα. Δώρο συνολικής αξίας 3.000 ευρώ από τη Σέντρο. Έπιπλα κουζίνα